Επικρατούσε όμως τότε γενικά στο χώρο τον δικό μας του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου που ήταν εκλογές, στις 18 σοσιαλισμό. Ρε παιδιά, δεν γίνεται στις 18 σοσιαλισμό. Δεν περνάς τόσο εύκολα από ένα σύστημα που ήταν βασικά καπιταλιστικό, δυτικό, όπως θέλεις. Επίσης δανειστήκαμε τότε στο ΠΑΣΟΚ το σύνθημα του Μιτεράν «Εδώ και τώρα». Άρχισε όλο αυτό που είπα, εφορία, και δώσε εδώ, δώσε εκεί, δώσε εκεί. Και όταν ήμουνα υπουργός οικονομικών, είδα ότι το χρέος άρχισε να παίρνει διαστάσεις πολλαπλασιαστικές και άρχισε να μου θυμίζει τη χιονοστή βάδα. Δεν έπαβα συνεχώς να, και τους έλεγα ότι θα πάμε σε διαδοτικές αλλαγές. Και τότε ήταν ακριβώς που εγώ έκανα πρώτα τη συγχώνευση εφοριών και ταμείων με 52 ημέρες απεργία από τους εφοριακούς, γιατί είπα δεν είναι δυνατόν ο έκτος όροφος να επικοινωνεί με τον πέμπτο, ήταν η εφορία στο άλλο ταμείο, μέσω ταχυδρομείου. Και είχα 52 ημέρες απεργία, κάπως καταλαβαίνεις, από τους εφοριακούς. Ανησυχούσα σε ποιον, ναι, θέλει να σου πω μια ανησυχία μου. Ήταν τότε με ποιον έφαγε το βράδυ ο Ανδρέας για να δω την άλλη μέρα θα μου έρθει η επιταγή. Γιατί μην ξεχνάμε οτιδήποτε, ο Ανδρέας δεν έλεγε ποτέ όχι. Την άλλη μέρα είτε λεγόταν εδώ ο Γιάννης και έλεγε αυτό να δώσουμε πλασματικά χρόνια στις νοσοκόμες του στρατού. Είτε ο Στέλιος αυτός στην Εθνική ότι να αυξήσουν τα επιτόκια στα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου γιατί θα βγει η Εθνική κόκκινη, η Εθνική Τράπεζα ενώ και τα λοιπά. Αυτού του είδους λοιπόν. Και σε κάτι διάρθω και φυσικά όταν και κάποια φορά είπα παιδιά κοιτάξτε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν ο Ανδρέας θέλει να πάρει για το Υπουργείο Οικονομικών το πάρει, αλλά όσο είμαι εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορώ να μου. Γιατί πηγαίνανε, αποσπούσανε την συγκατάθεση του Ανδρέα και ερχόντουσαν μετά και μάλιστα ένα είπε εσύ τι το παίζεις πρωθυπουργός αφού συμφωνεί ο πρωθυπουργός. Και εγώ τους έλεγα ρε παιδιά ο πρωθυπουργός μπορεί να συμφωνεί αλλά σας έλεγε πηγαίνετε στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης ήταν καταγιώρης Σερβίας 10 και μην ξεχνάμε κάθε υπόσχεση που αποσχόταν από τον Ανδρέα ακόμα και στο διάδρομο κατέληγε καταγιώρης Σερβίας 10 και θα πληρώσει Υπουργείο Οικονομικών. Και εκεί πλέον εκείνο το οποίο διαπίστωσα και νομίζω ότι αυτό θα το αναλύσει κάποιος άλλος. Διαλυθήκανε, χτυπηθήκανε πολλοί θεσμοί και δημιουργήθηκε μια νοοτροπία, να το πω σκέψεις, που είχε αποσυνδέσει την αμοιβή με την προσπάθεια. Και η αμοιβή είχε γίνει πλέον ένα είδος ανθρώπινου δικαιώματος, ήταν human rights, δικαιούσε τόσο, μαζί με λιγότερο από τόσο, όχι πόσο δουλεύεις, πόσο προσπαθείς, πόσο αυτό. Όταν λέγαμε ας πούμε ότι στην τάδε υπηρεσία, υπήρχε και συγκεκριμένος άνθρωπος που λέγαμε προεκλογικά ότι είναι πλέον άζημο, στην ΕΡΤ παράδειγμα. Και μετά έρχεται ο υπεύθυνος και ζητάει να προσλάβει 1.200. Δεν Γιώργο. Δεν λέγαμε, τώρα θα βάλουμε δικούς μας. Δεν ξέρω τόσα χρειαζόντουσαν ή όχι. Αυτό φυσικά, αφού δεν υπήρχαν, πήγαινε σε δανεισμό. Εγώ θυμόμουν από εδώ στο χωριό που λέγανε ότι με ξένα κόλυβα δεν κάνει συγχώριο. Λοιπόν και εμείς κάναμε μνημόσυνα και συγχώρια με ξένα κόλυβα. Ξέρεις ποια είναι τα κόλυβα, τα στάρια που φτιάχνουν οι πέρα. Λοιπόν και τα ξένα κόλυβα ήταν ο δανεισμός. Και εκεί τους είπα ότι αυτό παίρνει πλέον τη μορφή της χιονομπάλας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είπα δεν μπορώ να προσφέρω. Τα είπα, τα ξανάπα και μην διαβάσω εγώ τα έλεγα όταν ήμουνα μέσα, όχι όταν βγήκα έξω. Εμείς βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Και οφείλει ο πολιτικός κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι αυτός έφερε τη χώρα εδώ που την έφερε. Πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα.
Όταν έπεσε η δικτατορία, δεν υπήρχε ούτε μία δραχμή εξωτερικό δημόσιο χρέος. Και το λέτε εσείς, ο οποίος πολεμήσατε τη δικτατορία. Ναι, με πόνο καρδιάς. Εσείς, με πόνο καρδιάς. Που ασπαστήκατε το σοσιαλισμό. Να είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την πραγματικότητα και να τη συνομολογήσουμε. Κύριε καθηγητά, υπήρξατε σύμβουλο συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Υπήρξα, μάλιστα. Σας είπε ποτέ? Και αρνήθηκα δύο φορές, του αρνήθηκα δύο φορές να γίνω υπουργός. Τη μία φορά όταν έκλεισε τα μάτια της η Μελίνα και μου τηλεφώνησε αμέσως εκείνο το βράδυ, ναι, για να πάω στο Υπουργείο Πολιτισμού, και άλλη μια φορά μετά το 1993. Λοιπόν, δύο φορές το αρνήθηκα γιατί είχα ήδη εμπειρία από τη θητεία μου τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στη Βουλή τι σημαίνει ελληνικός πολιτικός κόσμος και ελληνική πολιτική ροή. Δηλαδή, ζήσατε καταστάσεις δηλαδή. Παράνομα έσοδα. Θέλεις να γίνω συγκεκριμένος? Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι έχετε και τη νομική γνώση και την λεκτική νομική περιφρούρηση των όσων θα πείτε, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε τη σκέψη σας και την κουβέντα μας. Ναι. Θα αναφέρω λοιπόν δύο περιστατικά, ναι, τα οποία έχω καταγράψει και στο βιβλίο που κυκλοφόρησε και είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Μάλιστα. Για την Ελλάδα που αγάπησα, την Ελλάδα που με πληγώνει. Λοιπόν, θα πω δύο περιστατικά, ένα από το ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας, το άλλο από το άλλο μεγάλο κόμμα εξουσίας. Πριν λοιπόν από μερικά χρόνια ήμουνα σε ένα φιλικό σπίτι, παρέα με έναν πρώην υπουργό πολιτισμού. Δεν θα τον κατονομάσω, διότι ο άνθρωπος ήταν ευπρεπέστατος. Μας διηγείται λοιπόν ότι κάποτε μαζί με μια εκλεκτή κυρία, μεγάλη κυρία της ελληνικής πολιτικής σκηνής, επίσης άλλοτε υπουργό πολιτισμού, είχαν επισκεφθεί τον αρχηγό τους. Δεν θα τον κατονομάσω, ο καθένας μπορεί να τον καταλάβει ποιος είναι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο σπίτι του για τις ανάγκες του διαλόγου, κατά τη διήγηση αυτού του πρώην Υπουργού Πολιτισμού προς εμάς, χρειάστηκε να σηκωθεί ο αρχηγός από την καρέκλα του και να γυρίσει πίσω, που ήταν ένα μεγάλο ντουλάπι. Το άνοιξε για να πάρει κάποιο χαρτί από εκεί για τις ανάγκες του διαλόγου που είχαν. Και καθώς άνοιξε, ναι, και καθώς άνοιξε το ντουλάπι, έγινε τι? Κατρακύλησαν τα χρηματοδέματα και αντί να κλείσει και κάποια ευπρεπή απάντηση να δώσει, ναι, έβαλε τα γέλια, έβαλε τα χάχανα. Δεν το πιστεύω, κύριε. Χαχανίζοντας τα τούβλα, κατρακύλησαν τα τούβλα. Αυτό είναι το ένα. Αυτό έγινε από μπροστά στα μάτια σας, κύριε καθηγητά. Το είδατε με τα ίδια σας τα μάτια? Όχι, δεν το είδα. Σας το διηγήσαν. Εγώ το άκουσα με τα δικά μου αυτιά. Ήταν παρόντες εκείνη τη συνάντηση, ναι, ο Μακαρίτης, ο Γιώργος ο Κουμάντος, ο Μακαρίτης, ο Γιώργος ο Μαγκάκης και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι. Μάλιστα. Το δεύτερο. Μάλιστα. Θυμάμαι κάποτε που, ναι, έπρεπε να συντάξω, γιατί είχα αυτό το βάρος δυστυχώς, ναι, να συντάσω κάθε χρόνο τη δήλωση του Πόθεν Έσχες προς τη Βουλή του Ανδρέα Παπανδρέου. Και που γύρισα στο τελευταίο σπίτι. Λυπάμαι που θα γίνω χυδαίος, αλλά θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Μακαρίτη του Γιαννόπουλου, το κολόσπιτο που έλεγε ο Γιαννόπουλος. Θυμάμαι λοιπόν που του είπα, μα κύριε Πρόεδρε, μόνο ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που βλέπω εδώ μέσα θα πρέπει να κάνει, του είπα ένα μεγάλο ποσό που ούτε το θυμάμαι. Και τότε άπλωσε το χέρι και με χτύπησε στο γόνατο και μου λέει, αγαπητέ μου, ο νόμος με υποχρεώνει να δηλώνω μόνο τα ακίνητα. Δεν με υποχρεώνει να δηλώνω και τα κινητά. Αυτός υπήρξε ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος. Κύριε καθηγητά, ξέρω ότι είστε γεμάτος από αγανάκτηση. Και τώρα... Αγανάκτηση φοβερή. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Όταν εμφανίστη ο ΣΥΡΙΖΑ, στην αρχή έλεγε ότι θα φύγει από το ευρώ. Ότι θα φύγει από την Ευρώπη, ότι τέλειος, όπως έλεγε και ο Ανδρέας το 81, έλεγε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και έκανε το αντίθετο. Μετά λέει θα διαπραγματευτούμε, κατά του μνημονίου βέβαια, και τώρα θα διαπραγματευτούμε. Έχει φτάσει τώρα να βάζει υποψηφιότητα, ναι, ναι, ο Τσίπρας ως πρόεδρος του κόμματος για την Κομισιόν του κόμματος της αριστεράς. Έχει κάνει στροφή 180 μοιρών. Αυτό τι λέει κατά τη γνώμη σας λοιπόν, πώς το εξηγείτε?
Διότι αυτοί που γνωρίζουν, ναι, και γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει απόλυτα δίκιο. Δεν μπορεί να συνεργαστεί αφού ξέρει πολύ καλά. Την πάθαμε τώρα με τον Ανδρέα, θα την ξαναπάθουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, το μισό ΣΥΡΙΖΑ είναι ΠΑΣΟΚ. Η μισή που έχουν βγει από το ΠΑΣΟΚ πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν μου απαντάτε όμως, γιατί ναι, παραμένει στα όργανα της Ευρώπης και διεκδικεί στην Ευρώπη, αφού είναι το Αμερικάνικο Κόμμα. Ή είναι ο Δούριος ύπος. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Διότι, όπως ήταν και ο Ανδρέας, κάτι το οποίο δεν γνωρίζει κανείς και το έχω αποδείξει διότι έχω τα στοιχεία, είναι ότι το 1965 η προσπάθεια πραξικοπηματική του Ασπίδα, του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν αμερικανικό πραξικόπημα. Θα σας το πούνε ανάποδα, ότι το Ασπίδα μπορεί να ήταν και μια συνωμοσία του Παλατιού για να χαρακτηρίσει όχι, έτσι δημοκράτες αξιωματικούς. Λάθος. Μην το λέτε έτσι. Μα, κοιτάξτε. Ή μιλάτε σε ιστορικό ή δεν μιλάτε σε ιστορικό. Το τι λέει ο κόσμος δεν με ενδιαφέρει. Όχι, δεν λέω μόνο σας λέω ότι έχει αποδειχθεί. Δεν λέει ότι μετά τον Ασπίδα ήρθε η ανομαλία στη χώρα. Όχι, υπήρχαν τρία. Μα καμία ένα λεπτό να σε ένα λεπτό να σε εξηγήσω. Δεν ήρθαν μετά τα Ιουλιανά. Μα ένα λεπτό, κύριε Σαγκίνη, να σας εξηγήσω. Και εγώ απαντώ. Λοιπόν, σας λέω. Υπήρχαν τρία σχέδια πραξικοπήματος. Το βασιλικό των στρατηγών που λένε, που ήταν υπό τον έλεγχο του Αρναούτη, του Ταγματάρχη Αρναού, του Βασιλέως, και που μέσα ήταν μπλεγμένος και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Δεύτερο πραξικόπημα, αυτό απέτυχε, του Ασπίδα, υπό τον Μπουλούκο, που ήταν του Ανδρέα, που ήταν και αυτό, το πρώτο ήταν βρετανικό, δεν ήταν αμερικανικό, των στρατηγών του Αρναού, του Βασιλέως. Το δεύτερο ήταν αμερικανικό, τον Ασπίδα, του Ανδρέα. Το τρίτο που δεν το περίμενε κανείς ήταν το Συνταγματάρχων, που κορόιδεψε και τους μεν και τους δε. Και τελικά βγήκε ο Παπαδόπουλος. Και το οποίο τι ήταν, αμερικανικό? Θέλετε τη γνώμη μου? Ούτε βρετανικό ούτε αμερικανικό. Τους κορόιδεψε. Κορόιδεψε και το Βασιλέα και τους Αμερικανούς. Και τους Αμερικανούς. Βέβαια. Του Κίσιγκερ. Μα όταν τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες, ναι, μπορεί να είμαστε έξυπνοι, πονηροί είμαστε από την εποχή του Οδυσσέως. Λοιπόν, σας λέω ότι ο Παπαδόπουλος έχει. Κοιτάξτε, έχω γράψει τόσα βιβλία ήδη το 81. Το βιβλίο μου συγκριτική, όχι συγκριτική, το «Ιστορία του ελληνοτουρκικού χώρου Ελλάδος και Τουρκίας από το 1928 στο 1973, που βγήκε το 81 μόλις 7 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας, εξηγούσα ότι ο Παπαδόπουλος δεν ήταν αμερικανόφιλος, ναι, ότι είχε συνεργαστεί με την ΚΙΠ και με τη CIA, φυσικά, αφού ήταν της ΚΙΠ, αλλά τελικά κορόιδεψε και το Βασιλέα και τους Αμερικανούς, είπε ζει το Βασιλεύς, τους στέριξε μετά το 1973 και τους Αμερικανούς, γι' αυτό τον ρίξανε. Διότι υποστήριξε τους Άραβες το 1973 κατά του Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά, κοιτάξτε, άλλο τι λέει η κοινή γνώμη, γι' αυτό έχουμε τους ιστορικούς. Κράτησε το.